Ίσχυρο μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης με σχέδιο, πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλη την Ελλάδα έστειλε από τον πύργο η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, συνοδευόμενη από πλήθος τελεχών και πολιτών. Η κυρία Γεννηματά μίλησε στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερικής Ενότητας Ηλίας, τονίζοντας πως τώρα είναι η στιγμή που το κίνημα αλλαγής μπορεί να βάλει τις βάσεις για να επέλθει η πολυπόθητη αλλαγή. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ευχήθηκε αρχικά καλή χρονιά στον κόσμο που έδωσε το παρόν στο συνεδριακό κέντρο, εκτιμώντας πως η νέα χρονιά αποτελεί ευκαιρία ώστε να μπουν οι απαραίτητες βάσεις για τη νέα αλλαγή. Σημείωσε πως είναι πλέον η στιγμή για ξεκίνημα αλλαγής με πολιτική αντεπίθεση, έχοντας σχέδιο, πρωτοβουλίες και δράσεις για όλη την επικράτεια. Όσον αφορά στα εθνικά θέματα, η νέα χρονιά χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα κρίσιμη. Η κυρία Γεννηματά έκανε λόγο για επιθετική πολιτική από πλευράς Ερντογάν, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποτιμήσει σημαντικά την τουρκική απειλή. Είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποτιμήσει την τουρκική απειλή. Προσπαθεί να την υποβαθμίσει, ενώ είναι φανερό πως είναι ζωτική σημασίας για τη χώρα. Τουρκικό πλοίο σεριανίζει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, μένουν αναπάντητες οι προκλήσεις και οι απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τα ίμια. Ακόμα και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν μεταξύ τους διαφορετικές γραμμές. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι μονάχα μια καλά προετοιμασμένη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών μπορεί να διαμορφώσει τη δική μας εθνική γραμμή. Είναι πραγματικά καταστροφικό να μας θεωρούν οι σύμμαχοι και οι εταίροι τόσο δεδομένους. Μονάχα μια υπερήφανη εθνική πολιτική μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Η Φόφη Γεννηματά δεν θα μπορούσε να μην εστιάσει και στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού, θεωρώντας πως η Νέα Δημοκρατία βαδίζει στα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν διαθέτει κάποιο σχέδιο για την διαχείριση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών. Όλους αυτούς τους μήνες παρουσιάζει σενάρια επί χάρτη. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και κινδυνεύει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Εκτός ελέγχου είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα νησιά. Πάνω από 42.000 εγκλωβισμένοι. Μία σημαντική παρένθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας της έκανε η κυρία Γεννηματά σχολιάζοντας το παλί παθοέργο κατασκευής του Πάτρα Πύργος. Αφού τον χαρακτήρισε αρχικά ένα από τους πιο αιματοβαμμένους οδικούς άξονες της χώρας, θέλησε να θυμίσει σε όλους την επίσκεψή της στο χώρο τον Ιούλιο του 2016, όπου και κατήγγειλε την ακύρωση της δημοπράτησής του και την κατάτμιση σε 8 εργολαβίες. Παρά τις προεκλογικές φιέστες, το έργο εξακολουθεί να είναι εγκαταλελειμμένο. Είναι λοιπόν απολύτως υποκριτικό το ενδιαφέρον του κυρίου Τσίπρα που ανησυχεί τώρα μήπως και δεν προχωρήσει το έργο ενώ είναι ο κύριος υπεύθυνος για την τεράστια καθυστέρηση και για αυτό που συμβαίνει ακόμα και τώρα σε αυτό το μονικό. Όσον αφορά ζητήματα οικονομικής φύσεως, επεσήμανε πως η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται σε μια γαλάζια λιτότητα. Χαρακτήρισε την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας συντηρητική, με το ΕΣΠΑ να λιμνάζει, οι μικρομεσαίοι να βλέπουν τον τζίρο τους να μικραίνει σε αντίθεση με μεγάλες επιχειρήσεις, οι αγρότες να παραμένουν εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους. Η κυρία Γεννηματά άσκησε κριτική και στο ΣΥΡΙΖΑ που, όπως τόνισε, έκανε πολλές σημαντικές λάθος κινήσεις με αποτέλεσμα να χάσει την εύνοια του λαού και να βρεθεί πάλι στη θέση της αντιπολίτευσης. Το θέμα επιλογής του κινήματος αλλαγής σημείωσε πως χρειάζεται μια πραγματική προοδευτική κανονικότητα και όχι η επίπλαστη της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας με σιγουριά πως το κοινάλ γίνεται καθημερινά ελκυστικότερο στον ελληνικό λαό. Πριν την κεντρική ομιλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, ο βουλευτής Ηλίας Μιχαλής Κατρίνης, το σύντομο λόγο που απίφθινε, τόνισε πως η Ηλία στέλνει το δικό της ηχηρό δημοκρατικό μήνυμα. Εδώ, στο κάστρο της Δημοκρατικής Παράταξης, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα αλλαγής και ανατροπής των σχετισμών προς όλους όσοι υποτίμησαν τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές που και σήμερα δίνουν το παρόν και είναι ανάμεσά μας. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί είναι πάντα παρόντες και δίνουν πάντα τη δική τους δύναμη, τη δική μας εστάσια σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα κόμματα. Μετά την ομιλία της κυρίας Γεννηματά, ακολούθησε η κοπή της πίτας από τον πρόεδρο της παράταξης και τον βουλευτή Ηλίας Μιχάλη Κατρίνη, πλαισιωμένους από τα μέλη της παράταξης που συμμετείχαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Το πρώτο κομμάτι είναι για το ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο κομμάτι είναι για το κίνημα αλλαγής, το τρίτο κομμάτι είναι για την Πρόεδρό μας, το τέταρτο κομμάτι είναι για την κεντρική μας επιτροπή. Και
για την Ομαδιακή Επιτροπή Νομού Ηλίας.